Κύριε Νικολαίδη, να μας πει τι καιρό θα κάνει τον κατακλυσμό, γιατί έχουμε να προγραμματίσουμε πράγματα, κύριε Νικολαίδη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχάλαρε, στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες σας, με υγεία πάντοτε. Έχουμε να προγραμματίσουμε, ναι, είναι γεγονός αυτό. Ο κόσμος περιμένει ένα τρίμερο να βγει να καθαρίσει λίγο το μυαλό του από τις δουλειές και λοιπά. Και ιδιαίτερα τώρα που, τα μέτρα έχουν αυλυνθεί κάπως, πάντα με προσοχή όμως. Πρώτα απ' όλα να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή των νοτίων παραλίων πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Είναι αποτέλεσμα και του βαροκλινικού συστήματος, το οποίο μας επηρεάζει στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα και υποχωρεί ανατολικότερα, αλλά και της θαλάσσιας αύρας, και αναμένεται να ενισχυθούν περισσότερο. Αυτό έχει τεράστια σημασία για την πιθανότητα εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς. Είτε δασική είναι αυτή, είτε οτιδήποτε. Και γι' αυτό έχει σημασία, κύριε Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, έχει σημασία και αυτό που λέτε, πολύ μεγάλη, και το άλλο όμως, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας επιδίδονται σε σπορ τα οποία είναι λίγο πιο επικίνδυνα από το κανονικό και σχετίζονται με τον άνεμο. Είχαμε ήδη ένα ατύχημα χτες, οπότε θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή για όσους κάνουν τα σπορ τους κοντά στην παραλία, να προσέχουν οι άνθρωποι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μιχάλαρε. Καμιά φορά τις διάφορες μετεωρολογικές παραμέτρους δεν τις πολυεκτιμούμε ή δεν τους δίνουμε την βαρύτητα που πρέπει να τους δώσουμε, και αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, στο εσωτερικό θα έλεγα ότι η θερμοκρασία είναι πολύ κάτω του κανονικού για την εποχή. Είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου. Πιο θερμή είναι η περιοχή της Αθιένου με 30 βαθμούς Κελσίου, πάλι κάτω από τα κανονικά. Βέβαια, για τη μεσουράνιση του ήλιου και τη λήψη της μέγιστης θερμοκρασίας έχουμε άλλες 2 ώρες και κάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε στα κανονικά και σήμερα, και λόγω του πνέοντος ανέμου θα συγκρατηθούν έτσι οι θερμοκρασίες, δεν θα ξεφύγουν πάνω των κανονικών. Πότε ξανάρχεται τώρα το καλοκαίρι? Το ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες και τώρα που μπήκε και ημερολογιακά δεν έχει, είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Χαμηλές, κοντά στις κανονικές. Εντάξει, είναι μια εξαίρεση το σήμερα και λόγω του πνέοντος ανέμου, αλλά και του συστήματος το οποίο μας επηρεάζει στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, το οποίο το απόγευμα είναι πιθανόν να δώσει πολύ ελαφρά βροχή. Και επειδή είναι κάτι το οποίο στους συμπολίτες μας, στην κοινωνία γενικότερα, επειδή τις τελευταίες ημέρες αναφέρεται πιθανότητα βροχής εδώ, στα εσωτερικό, στα νότια, στα ανατολικά, να αναφέρω ότι από το δίκτυο σταθμών το οποίο διαθέτει το τμήμα μετεωρολογίας καταγράφονται πολύ ασθενείς βροχές την περίοδο του απογεύματος, μετά τις 1 η ώρα μέχρι και τις 4-5, πολύ ασθενείς βροχές, όπως ακριβώς αποτυπώνεται και στο δελτίο καιρού. Και αυτό είναι αποτέλεσμα και της θερμικής αστάθειας, αλλά και των δυναμικών χαρακτηριστικών του συστήματος στη μέση ατμόσφαιρα, το οποίο μας επηρεάζει. Τώρα, για τους προγραμματισμούς μας, ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Λίγες παροδικά αυξημένες νεφώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αύριο μεσημέρι, απόγευμα, όπως και σήμερα. Το πεδίο των ανέμων αύριο θα μετριαστεί ακόμα περισσότερο στα 3 με 4 μποφόρ, κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, στους 27 βαθμούς στα δυτικά παράλια και στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό. Τα παράλια πιο δροσερά, ιδιαίτερα τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, πολύ πιο δροσερά από ό,τι οι άλλες παράλιες περιοχές, οι οποίες θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, οι υπόλοιπες παράλιες περιοχές. Για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, πολλοί θα πάρουν ένα Παρασκευο-Σαββατοκυριακο συν Δευτέρα, έτσι. Τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή σταδιακή άνοδο, έτσι ώστε να κυμανθεί λίγο πάνω από τα κανονικά για την εβδομάδα, έτσι, για τον μήνα. Λίγο πάνω από τα κανονικά, έτσι, θερμοκρασιακά, έτσι, θερμοκρασιακές παραμέτρους για τον μήνα αυτό. Ναι. Ο Ιούνιος φαίνεται ότι είναι ένας σχετικά καλός μήνας από άποψη, θερμοκρασίας. Δεν έχει υπερβεί πολύ τα κανονικά επίπεδα. Παρόμοιος ήταν και ο περσινός Ιούνιος, σε αντιδιαστολή με τον περσινό Μάιο και τους υπόλοιπους θερμούς μήνες, που ήταν εξαιρετικά θερμοί.
Όταν μιλούσαμε μεσούσης της Άνοιξης για το τι καλοκαίρι θα έχουμε, που είχαμε έναν ξηρό σχετικά χειμώνα, μας λέγατε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακόμα, τότε μας το λέγατε, αν θα είναι ξηρό το καλοκαίρι μας, αν θα είναι πάρα πολύ ζεστό. Τώρα που είμαστε στα μέσα του Ιούνιου, μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη για τους επόμενους μήνες? Κάποιες ενδείξεις που να μας λένε αν θα ταλαιπωρηθούμε από καύσωνα, για παράδειγμα? Λοιπόν, πριν σας αναφέρω για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, να κάνω μια αναφορά στο ότι τα επίπεδα του όζοντος, του τροποσφαιρικού όζοντος στην περιοχή της Κύπρου, σε όλους τους σταθμούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, είναι σε επίπεδα τα οποία είναι κάπως ψηλά, είναι πάνω από 90-95 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο, έχει τη δική του σημασία. Αυτό και, υπάρχουν και σωματίδια, αιωρούμενα σωματίδια σε κυκλοφορικούς κόμβους. Άρα αυτοί που δεν χρειάζεται να βγουν έξω, ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες να περπατήσουν έξω αυτή την ώρα, ας μην το κάνουν, δεν υπάρχει κανένας από χρόνο λόγος να αναπνέουν και αιωρούμενα σωματίδια και να εκτίθενται και σε ένα αέριο το οποίο δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, καλό να εισπνέεται. Ναι. Είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι ως σκόνη στην ατμόσφαιρα, έτσι, που μας έχετε εξηγήσει ότι δεν είναι μόνο η σκόνη που έρχεται από τις άλλες τριγύρω περιοχές, είναι και τα αιωρούμενα σωματίδια. Τα οποία είναι προϊόν των μηχανών εσωτερικής καύσεως ή της σκόνης από το γειτονικό οικόπεδο, έτσι. Σωστά. Αλλά στους κυκλοφορικούς κόμβους, επειδή μιλούμε για περιοχές οι οποίες είναι ασφαλτοστρωμένες, έχουν τσιμέντα κλπ., αντιλαμβάνεστε ότι τα αιωρούμενα σωματίδια στους κυκλοφορικούς κόμβους, όπου υπάρχουν οι σταθμοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, είναι προϊόντα καύσεως των μηχανών εσωτερικής καύσεως, δηλαδή των κινητήρων των αυτοκινήτων μας. Και είναι σε κίτρινο επίπεδο σε αρκετές περιοχές, σε αρκετούς κυκλοφορικούς κόμβους. Λοιπόν, αναφορικά με το κύριο ερώτημα το οποίο θέσατε για την εποχική πρόγνωση, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, ένας ξηρός ή ψυχρός ή βροχερός ή θερμός χειμώνας δεν μπορεί να προαιωνίσει ένα ήπιο ή ένα βαρύ ή ένα ακραίο καλοκαίρι ή ένα βροχερό καλοκαίρι. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε και τώρα. Από ό,τι όμως φαίνεται, από την εποχική πρόγνωση η οποία έχει εκδοθεί, το φετινό μας καλοκαίρι, λόγω των κλιματικών παραμέτρων οι οποίες ισχύουν για όλη, για το παγκόσμιο, έτσι, για όλο τον πλανήτη, φαίνεται ότι θα είναι στα κανονικά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα έχουμε μια απόκληση θετική, ίσως μέχρι 2 βαθμούς. Αυτό είναι σε μέσους όρους, σε μέσες τιμές. Δηλαδή το 38 της Λευκωσίας τον Αύγουστο, σε μέσες τιμές μπορεί να ανέβει μέχρι το 39-40. Σε ακραίες τιμές όμως μπορεί ένα διήμερο να πετάξει ένα 42, έτσι. Να μην συγχύζουμε την μέση τιμή, μάλιστα, που είναι αντιπροσωπευτική για το μήνα, με μια έξαρση είτε της θερμοκρασίας, μάλιστα, είτε κάποιες άλλες μετεωρολογικές παραμέτρους. Μάλιστα, αν και οι ακραίες επηρεάζουν το μέσο όρο, άρα και τη μέση τιμή. Έχει σημασία όμως να ξέρουμε τι βιώνουμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασα.